Χαίρετε φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο στούντιο του Αργό TV και την εκπομπή «Ό,τι αποδεικνύεται». Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει να κάνει με τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα πρόστιμα. Καλεσμένος που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι ο κύριος Πολυμέρης Γιώργος, υποψήφιος βουλευτής με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στην περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε Πολυμέρη. Καλησπέρα κύριε Σταλμπασίδη. Κύριε Πολυμέρη, τώρα για να μπούμε στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, θέλετε να μας πείτε τι έχετε εντοπίσει μέσα από την έρευνα που έχετε κάνει σχετικά με τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Θεσσαλονίκης? Φυσικά. Βασικά, όπως θα ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι αυτής της εκπομπής, και μιλάω για κουβάρι διότι μας έχουν μπερδέψει πάρα πολύ όλους τους Έλληνες σχετικά με το πώς κινείται στην ουσία το ελληνικό το χρήμα, το αν υπάρχει σεβασμός στον Έλληνα φορολογούμενο όσον αφορά με την διαχείριση τόσο σοβαρών ζητημάτων όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, αποχώρηση υγειονομικής ταφής, διότι καλά μας έχουν παρουσιάσει ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από όλη αυτή την επιβάρυνση των απορριμμάτων των πόλεων μας, έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα από αυτή την έρευνα διαπίστωσα ότι το ελληνικό χρήμα όχι μόνο δεν σέβεται, αλλά ασύστολα εκμεεύεται από τον ίδιο τον Έλληνα φορολογούμενο και δεν υπάρχει στην ουσία κάποιος ο οποίος να το φερνάρει αυτή τη στιγμή εντός των τωρινών αλλά και των παλαιότερων, οι οποίοι διετελέσανε είτε περιφερειάρχες είτε ήταν μέσα στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ούτε του ίδιου του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Διότι θα δούμε, όπως είπατε και προηγουμένως, και προστήματα τα οποία έχουν γίνει, και τα συγκεκριμένα προστήματα γίνανε από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για προστήματα τα οποία θα έπρεπε να μην είχαμε φτάσει, να μην είχε φτάσει η τοπική αυτοδιοίκηση μπροστά σε ένα πρόβλημα και να είχε προσπεράσει το πρόβλημα τη λύση, αλλά να είχε μεριμνήσει να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα πριν καν προσπεράσει τις ίδιες τις ενέργειες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διότι μιλάμε για τεράστια ποσά, κύριε Τσαταλμπασίδη, διότι στις 17 Πέμπτου του 2013 αποφασίστηκε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν μπορούμε να το δούμε και στις οθόνες μας για να έχουν επίγνωση οι Έλληνες πολίτες, πρόστιμο στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Θεσσαλονίκης, ύψος μιλάμε για 63.053 ευρώ. Ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά ο Έλληνας, να διαχειριστεί διαφορετικά προς όφελος του Έλληνα φορολογούμενου, ώστε το περιβάλλον μας όχι απλά να μην μολυνθεί, αλλά να εξυγειανθεί, να έχουμε επιτέλους καθαρό νερό, διότι όπως αναλύσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, έχουν υπάρξει διάφορες διαρροές του χώρου υγειονομικής ταφής της Μαυροράχης προς το περιβάλλον. Διότι μιλάμε για από τον ποταμό Μπογδάνα να καταλήγουν εκεί πέρα τα μολυσμένα νερά του Χιτά Μαυροράχης και να καταλήγουν στη λίμνη της Κορώνιας με τεράστιους θανάτους ψαριών, αλλά φυσικά μιλάμε και για την ίδια την υγεία του ανθρώπου η οποία προσβάλλεται και έμεσα και άμεσα. Γιατί τα ψάρια είναι μια τροφή η οποία μπορεί να τη βρει εύκολα ο Έλληνας άμα υπάρχει τεράστια ανάγκη για να τροφοδοτηθεί ο ίδιος λόγω των αναγκών των οικονομικών που υπάρχουν σήμερα και όλου αυτού του στενού κλοιού που έχει τεθεί στον ίδιο τον Έλληνα, και να έχει μολυνθεί αυτή η λίμνη μέχρι να φτάσουμε στο πρόβλημα ήδη ο άνθρωπος, ήδη ο Έλληνας τροφοδοτούταν από εκείνη τη λίμνη. Αποτέλεσμα τώρα έχουμε να μην μπορεί να τροφοδοτηθεί από εκείνη τη λίμνη, γιατί έχουν καταστεί οι πόλεις μας φυλακές στην ουσία, όπου άμα δεν έχουμε το φυσικό μας περιβάλλον υγιές, δεν μπορούμε να τροφοδοτηθούμε πουθενά αλλού από όλες τις υπηρεσίες τις οποίες μας τροφοδοτεί το κράτος μας. Οπότε, όταν δεν έχουμε περιβάλλον, είμαστε σε μια φυλακή, την οποία έτσι και δεν έχουμε το οικονομικό πορτοφόλι
να μπορέσουμε να επιζήσουμε στην ουσία, θα καταλαβαίνουμε όλοι που οδηγούμαστε. Μιλάμε για 5 παραβάσεις στην ουσία, 5 παραβάσεις που η πρώτη παράβαση έχει να κάνει, είναι στις 22 Δεκάτου του 12, που εντοπίστηκε διαρροή των υγρών των αποβλήτων από τον Χιτά Μαυροράχης, έξω από τον Χιτά Μαυροράχης και όχι εντός των εγκαταστάσεών του. Η δεύτερη παράβαση είναι η απόθεση των υγρών από τα στερεά απόβλητα στο έδαφος, γιατί είχε προγραμματιστεί να επεκταθεί η μονάδα επεξεργασίας των στραγγισμάτων από τα στερεά απόβλητα, τα υγρά δηλαδή, που αρχίζουν και βγαίνουν από τα απόβλητα, που σημαίνει ότι από τον καιρό που είχε δημιουργηθεί αυτό το έργο, από το 2008 μέχρι και εκείνη τη στιγμή, δεν είχε υπάρξει μέριμνα ώστε να μην υπάρξει αυτά τα υγρά απόβλητα να πάνε προς το έδαφος και γενικότερα μετά στον υδροφόρο ορίζοντα και να καταλήξουν και στα ποτίσματα τα οποία κάνει ο γεωργός μέσα από τις γεωτρήσεις που μπορεί να κάνει σε εκείνη την περιοχή, αλλά ούτε και για το πόσιμο νερό το οποίο θα μπορούσε και έχει χρησιμοποιήσει ο κάτοικος της περιοχής, χωρίς να γνωρίζει το τι προβλήματα μπορεί να πάθει και ο ίδιος. Η τρίτη παράβαση, διότι δεν έγινε καμία ενημέρωση επίσημη για τις διαρροές στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε στον υπεχοδέ, δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση και πώς ο κρατικός μηχανισμός γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή το τι συμβαίνει μέσα στην περιφέρεια ευθύνης του, όταν δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους μας, της περιφέρειάς μας στην προκειμένη περίπτωση, ώστε να μπορέσει να σταματήσει ένα πρόβλημα και να επιφέρει την καλύτερη λύση την κατάλληλη στιγμή, όταν δεν υπάρχει ενημέρωση. Η τέταρτη παράβαση έχει να κάνει με τα δύο τμήματα του ΧΙΤΑ, το 1 και το 2. Μιλάμε για γεωγραφικά μέρη, τμήματα του ΧΙΤΑ, τα οποία διατίθενται εκεί πέρα, τα στερεά απόβλητα της συγκεκριμένης περιοχής αλλά και άλλων περιοχών, τα οποία ενώ είχαν γεμίσει, δεν είχαν γίνει μετρήσεις από συλλογές στοιχείων που θα έπρεπε να είχαν γίνει για τη στιγμή που θα είχαν, ώστε να προβλεφθεί, να μην φτάσουμε στο πρόβλημα να υπερχυλήσουν, να γεμίσουν παραπάνω από ό,τι πρέπει αυτά τα τμήματα, ώστε να δημιουργηθούν είτε νεότερες εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθει ο μηχανισμός του ΧΙΤΑ, είτε να υπάρξει μια λύση όπως θα πρότεινε στην προκειμένη περίπτωση η περιφέρεια. Και η πέμπτη παράβαση έγινε γιατί η συγκεκριμένη περιοχή είναι περιβάλλον προστατευόμενο και από τη ρύπανση από τον ΧΙΤΑ έχει υποβαθμιστεί το ίδιο μας το περιβάλλον, το οποίο τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε δεν θυμίζει καθόλου φυσικό περιβάλλον. Και όλες αυτές οι ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν δεν έχουν γίνει για να σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Και σήμερα συζητάμε για προστήματα, κύριε Τσαταλμπασίδη, τα οποία προστήματα ποιος θα τα υπομίσθει. Κύριε Πολυμέρη, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Βλέπουμε το κράτος το ίδιο στην ουσία, γιατί μιλάμε για μια περιφέρεια. Μιλάμε για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μοιράζει πρόστιμα στον οργανισμό αυτόν, τον ΟΤΑ, ο οποίος είναι δημόσιος οργανισμός. Είναι στην ουσία, κύριε Τσαταλμπασίδη, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Θεσσαλονίκης. Όπως είναι και η Εκκλησία. Όπως είναι η Εκκλησία, όπως είναι και άλλες υπηρεσίες οι οποίες καταχράζονται, όπως είναι το ΚΙΣ. Το ΚΙΣ. Που καταχράζονται την δύναμη του ίδιου του Έλληνα. Να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν ότι το πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτομάτως σε καθιστά κράτος. Κράτος μέσα στο κράτος. Όπως είναι η Εκκλησία, όπως είπαμε, το ΚΙΣ, οπότε και ο ΟΤΑ. Για να το κάνουμε πιο ευκρινές, με ένα χαρτί, με ένα έγγραφο, μπορεί να μεταβιβάσει την ίδια δύναμη, την ίση δύναμη που έχει βάσει ο ίδιος ο Έλληνας που από πολίτη μας έχουν κάνει στην ουσία δούλους, κύριε Τσαταλμπασίδη, να έχουν μεταβιβάσει την ίδια τη δύναμή μας σε υπηρεσίες οι οποίες λειτουργούν υποτίθεται για το καλό το δικό μας των Ελλήνων,
αλλά βλέπουμε κάτι αντίθετο. Διότι με τη διαχείριση που γίνεται σήμερα, βλέπουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, το χρήμα των Ελλήνων, το πορτοφόλι των ίδιων των Ελλήνων των φορολογούμενων, χωρίς καμία λογική. Γιατί είπαμε ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δίνει προστήματα σε ποιον, στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι πάλι δημόσιο. Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτά τα πρόστιμα ποιος θα τα πληρώσει? Δεν θα τα επομισθεί ο Έλληνας πολίτης? Αυτός ο οποίος κινεί την οικονομία, κύριε Τσιταλμπασίδη, είναι ο ίδιος ο Έλληνας. Δεν υπάρχει άλλη πηγή από την οποία να μπορέσουν να πάρθουν χρήματα πλην του Έλληνα. Και μιλάμε για δύο υπηρεσίες που και οι δύο είναι του δημοσίου και οι δύο είναι ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης. Οπότε η μία βάζει προστήματα στην άλλη υπηρεσία. Είναι, πώς να το κάνουμε πιο λιανά, είναι στην ουσία ένα θέατρο ότι δίνουμε πρόστιμο στην υπηρεσία επειδή δεν διαχειρίστηκε σωστά τα προβλήματα της μόλυνσης του περιβάλλοντος στον χώρο της υγειονομικής ταφής της Μαυροράχης και θα δώσουμε ένα πρόστιμο. Αλλά αυτό το πρόστιμο, που δεν θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο... Εννοείται. Θα έπρεπε να μεριμνήσει για μένα η ίδια η περιφέρεια στο να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Το λογικό θα ήταν αυτός ο οποίος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Τώρα ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο έχει στην αρμοδιότητά του να λειτουργήσουν αυτές οι υπηρεσίες σωστά, όπως ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οι εντολές που θα δοθούν εφόσον υπάρχει ορθή συνεννόηση που προηγουμένως είδαμε ότι δεν υπάρχει, για να προληφθεί το πρόβλημα. Οπότε θα έπρεπε από τους μηχανισμούς οι οποίοι διαχειριστήκαν αυτό το πρόβλημα και δεν δώσανε τις κατάλληλες ενημερώσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην ίδια την περιφέρεια, να αρθούν από τη θέση τους, να ελεγχθούν και όχι να βλέπουμε σήμερα για προστήματα και για να μπορεθούν. Γίνεται ένα θέατρο στα μάτια των Ελλήνων ότι καλά λειτουργεί ο μηχανισμός και ότι βρήκαμε την λύση. Βρήκαμε τους παραβάτες και τους τιμωρούμε. Ενώ στην ουσία είναι το πρόστιμο γίνεται μεταξύ του ίδιου του κράτους, του δημοσίου, που το δημόσιο, όπως είπαμε, είναι ο ίδιος ο πολίτης. Μάλιστα, κύριε Πολυμέρη. Τώρα, η Ελλήνων Συνέλευσης, ο πολιτικός φορέας που εκπροσωπείται, ποιες είναι οι λύσεις που δίνει στους Έλληνες πολίτες? Η Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Τσαταλμπασίδη, και οι Έλληνες πολίτες, με ακρίβεια όπως ορίζεται και πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει μια μορφή καρκίνου, να θέσουμε, στην πολιτεία μας, που τη σημερινή μέρα δεν έχουμε πολιτεία, έχουμε ένα θέατρο σκιών που κέντρο της είναι ο ίδιος ο Έλληνας, να μην φτάσει ποτέ να μάθει την αλήθεια, να μην φτάσει να δει ότι ο καρκίνος που υπάρχει στον τόπο μας είναι από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, το οποίο ποτέ δεν είναι υπέρ του Έλληνα του πολίτη. Οπότε για να μπορέσουμε να φτάσουμε επιτέλους στη ρίζα αυτού του καρκίνου, αυτού του προβλήματος που συνεχώς μεγαλώνει, συνεχώς μαυρίζει τον τόπο μας, μολύνει το περιβάλλον μας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στη ρίζα του, θα πρέπει να ελεγχθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλοι οι συμμετέχοντες από όλες τις διοικήσεις, όπως το Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των περιφερειών, και όχι μόνο για τον τομέα της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων και ό,τι προβλημάτων έχει υποστεί το περιβάλλον μας, θα πρέπει να ελεγχθούν όλα τα υπουργεία για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, αν υπήρχε δόλος, ποιος τον είχε και για ποιο λόγο, διότι βλέπουμε σήμερα το περιβάλλον το οποίο μολύνεται, στην ουσία να μολύνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Διότι, κύριε Τσαταλμπασίδη, αν μιλήσουμε και για τις μελέτες οι οποίες γίνανε για να δούμε τελικά σε ποιο μεγάλο ποσοστό ήταν η ρήπανση του περιβάλλοντος, από εργασίες οι οποίες έχουν γίνει για το ίδιο το περιβάλλον και το πώς γίνονται οι μελέτες επί των κλίστων για να εντοπιστεί ποιο είναι το πρόβλημα στους χώρους υγειονομικής ταφής, έχουμε μία μελέτη που έχει γίνει από τον Οργανισμό Προστασίας του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες έδειξαν ότι τα στραγγίσματα από έναν χυτά χαρακτηρίζονται από τοξικότητα και ισοδυναμούν με υγρά βιομηχανικά απόβλητα,
όσον αφορά την πλευρά της επικινδυνότητας. Και η υπέρμετρη ανάπτυξη βακτηρίων έχει ως επίπτωση την αύξηση της κατανάλωσης του οξυγόνου, γιατί είχαμε μιλήσει σε άλλη εκπομπή όσον αφορά το χιτά της Μαυροβράχης, ότι είχαν πεθάνει πολλά ψάρια και το καθιστούσαν και από πλευράς της μόλυνσης από το χιτά της Μαυροβράχης, αλλά και από την μεγάλη θερμοκρασία την τότε περίοδο. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι το πραγματικό από πρόβλημα, τα βακτήρια τα οποία προκαλούνται από τα υγρά, από τα απόβλητα από έναν χιτά, μειώνουν το οξυγόνο στο νερό. Και με τη μείωση του οξυγόνου του νερού αρχίζει η ζωή να χάνεται. Όπως βλέπουμε για παράδειγμα τα ψάρια. Και στη συνέχεια υπάρχει η παρουσία νετρικών ιόντων στο ίδιο το νερό, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε δημιουργία καρκίνου στον ίδιο τον άνθρωπο. Οπότε μιλήσαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν γεωτρήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή της λίμνης Κορώνιας. Όπου αγρότες ποτίζουν τα χωράφια τους. Ναι. Που αυτά τα οποία θα από τα συγκεκριμένα χωράφια, οι τροφές που θα διανεμηθούν, θα είναι όλες μολυσμένες. Μα όλα καταλήγουν στον άνθρωπο. Και βλέπουμε μια ανεξέλεκτη διαχείριση, βασικά μια διαχείριση χωρίς το διαμέσα, χωρίς τη λογική την ίδια, η οποία έχει ως κέντρο να μολύνει τον άνθρωπο, που στο τελικό της στάδιο θα είναι ο αφανισμός του ανθρώπου. Και υπάρχει και ο καρκίνος στη μέση. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι που είπατε προηγουμένως για τους ελέγχους σε όλα τα υπουργεία κτλ. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πολυμέρη, όλοι αυτοί που πολεμάνε την Ελληνοσυνέλευση, μήπως δεν θέλουν να φτάσουν στο σημείο αυτό που είπατε, δηλαδή να μην γίνει ο έλεγχος αυτός? Ο έλεγχος αυτός, κύριε, γιατί έχω προσέξει προσωπικά να έχει δημιουργηθεί ένα εχθρικό κλίμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γι' αυτό το ρωτάω και προς τον κύριο Αρτέμη Σόρα, αλλά και προς την Ελληνοσυνέλευση. Το εχθρικό κλίμα, ναι μεν, υπάρχει. Και καλώς υπάρχει, διότι δεν θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τον Έλληνα πολίτη να δει πόσο έχει ευθυγραμμιστεί κάθε μέσο, είτε ενημέρωσής του, είτε διαχείρισης, κακοδιαχείριση του τόπου μας, ώστε να μπορέσει να δει επιτέλους το προσωπείο όλων αυτών, οι οποίοι, δεν θα πούμε ότι απλά πόλεμαν την Ελληνοσυνέλευση, πόλεμαν τον ίδιο τον Έλληνα, διότι η Ελληνοσυνέλευση είναι ο κάθε ένας Έλληνας από εμάς, ο οποίος θέλει την ελευθερία του, ο οποίος θέλει ένα περιβάλλον καθαρό, αμόλυντο, ώστε να είναι αυτό το οποίο ήρθε για να ζήσει. Αλλά να βλέπουμε ότι όλα τα μέσα προσπαθούν να κάνουν το αυτονόητο, να πολεμήσουν για να συνεχίσουν να υπάρχουν, με το να παραπλανήσουν τον ίδιο τον Έλληνα να μην μάθει ποτέ την αλήθεια. Αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις το χήμαρο. Τα 600 δις φαντάζομαι και όλες αυτές οι μεγάλες αποκαλύψεις που έχει κάνει ο κύριος Αρτέμης Σόρας, φαντάζομαι ότι είναι και ο λόγος που κυνηγήθηκε ο ίδιος. Γιατί από ό,τι έχω δει έχει γίνει έχουν γίνει τρεις δίκες για το ίδιο θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουν γίνει αυτές οι δίκες, πάντα ήταν αθωωτικές, κύριε Τσαταλμπασίδη. Το ζήτημα όμως αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι αυτός ο έλεγχος που είναι έτοιμος για να υλοποιηθεί με την πρώτη μέρα διακυβέρνησης της Ελληνοσυνέλευσης. Φαντάζομαι ότι οι Έλληνες πολίτες, το σύνολο των Ελλήνων πολιτών που μας παρακολουθεί, θα θέλει να γίνει αυτός ο έλεγχος. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, ποιος δεν θέλει να ελέγξει το σπίτι του. Στην οικοδομή μας, αν είχαμε έναν διαχειριστή ο οποίος μας έβαζε μέσα, το λιγότερο που θα κάναμε ήταν να τον απολύσουμε ή να αλλάξουμε διαχειριστή ή να αναλάβουμε εμείς τη διαχείριση της οικοδομής. Ακριβώς. Δηλαδή ένα απλό παράδειγμα που μου έρχεται εμένα. Και γι' αυτό είναι ένας μεγάλος λόγος και αφορμή ότι πρέπει να ελέγξουμε το σπίτι μας για να μπορέσουμε επιτέλους να βρούμε την ρίζα αυτού του κακού του οποίου ζούμε καθημερινά, και στο περιβάλλον μας αλλά και σε κάθε τομέα της ζωής μας. Και αυτός ο έλεγχος θα πρέπει να επισπευθεί με την Ένωση όλων των Ελλήνων στους τοπικούς οργανισμούς της Ελλήνων Συνέλευσης, για να μπορέσουμε
μέσω της βάσης δεδομένων που έχει ο κάθε ένας μας, που πρέπει να ερευνήσουμε όλοι μας για να διεκπαιρεώσουμε αυτό το αποτέλεσμα, να έχουμε πλήρη στοιχεία για το τι έχουν κάνει στον τόπο μας, χρειαζόμαστε όλοι μας. Ο κάθε ένας από εμάς είναι αυτός ο αστάθμητος παράγοντας που με τη συμβολή του σε αυτόν τον αγώνα θα μπορέσουμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να γίνει αυτός ο πολυπόθητος έλεγχος που θέλουμε για να βρούμε τελικά για ποιο λόγο έχει γίνει ότι έχει γίνει στον τόπο μας και γιατί το κάνανε. Και κάπου εδώ τελειώσαμε, κύριε Πολυμέρη. Φίλες και φίλοι, από εμένα, τον κύριο Πολυμέρη και τον Γιώργο Βασιλιάδη που ήταν στο Control, καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.